Για να φτιάξεις αυτό το εμείς πρέπει να έχεις χτίσει ένα πολύ στιβαρό εγώ πρώτα για να μπορείς να μοιραστείς. Όχι, πρέπει να έχει φάει πάρα πολύ ξύλο το εγώ σου. Α, για πες το μου αυτό. Το πάρα πολύ απλό. Πιστεύεις, ξεκινάς εσύ, τελειώνεις τη σχολή και λες είμαι ο καλύτερος ηθοποιός του κόσμου. Μάλιστα. Εκ του ουρανού κάνε αυτό. Καλώς. Εντάξει, το πιστεύεις. Το πιστεύεις. Τέλεια, παιδιά. Βγαίνεις. Και έρχεται μετά η πραγματικότητα και σου λέει δεν είσαι. Είσαι. Αν είσαι καλός. Σε σένα είπανε έφαγες όχι απορρίψεις. Πρέπει να φάσεις απορρίψεις σου. Εμένα με είχαν απορρίψει από το πρώτο έτος σχολής. Θέλανε να με διώξουν στο πρώτο έτος. Γιατί? Γιατί δεν ήμουν καλός, ρε παιδί μου, 18 χρονών που μπήκα σχολή. Δεν ήμουν καλός. Εντάξει. Σοφά θέλαν οι άνθρωποι να το κάνουν. Να σε διώξουν. Αυτό με πέτρωσε. Σε ποια σχολή σου είναι? Στο θέατρο τέχνης. Σου είπανε θέλουμε να σε διώξουμε, κύριε βεβαίως, Φυλάκη, βεβαίως. Γεια σας. Συζητήθηκε να φύγει. Ήταν ένα παιδί 17,5 χρονών που μπήκε σχολή. Το οποίο μέχρι τα 18,5 του τέλειωσε το πρώτο έτος, δεν είχα πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει. Και επειδή τα πράγματα τρέχουν, γιατί το θέατρο τέχνης τότε, εκτός του ότι είχε μια παιδευτική σχέση με τον μαθητή, είχε και μια επαγγελματική σχέση με τον μαθητή. Mm-hmm. Δηλαδή παίζαν στις παραστάσεις. Ναι. Εγώ λοιπόν ήμουνα. Δεν είχα γιατί καταλάβει. Δεν είχες καταλάβει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάτι δεν λειτουργήσε. Ήμουν ακόμα μαθητής σχολείου. Ναι. Είχα πάει δηλαδή όχι σαν επαγγελματίας μέλλοντας. Ήμουν ακόμα τρίτη ηλικίου εγώ. Και ήταν η δεύτερη χρονιά τρίτη ηλικίου. Και γιατί ήθελες να πας να γίνεις ηθοποιός, ας πούμε. Σου είχε κάτσει από μικρό. Ωραία ερώτηση αυτό. Η ερώτηση σωστή είναι γιατί συνεχίζετε και είστε, κύριε Χιλάκη. Δεν είναι γιατί έγινε το ποιό. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί κάτι σου έκανε, ας πούμε. Μπαίνοντας του κουν, φαντάζομαι ότι θα έβλεπες θέατρο. Έβλεπα και θέατρο, θα. Ναι. Εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν μικρό στο σχολείο και πήγαινα στο κουν, ήταν εξής. Η ερωτελεστία. Ναι. Και μετά, ας πούμε, εντάξει, δεν με πήρανε στο κουν. Άλλη απορρίψη από εκεί, αλλά τέλος πάντων είναι δικό μου θέμα αυτό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Μα με αυτές τις μικρές απορρίψεις ζούμε, πετρώνουμε και συνεχίζουμε. Δηλαδή, εμένα αυτή η απόρριψη τότε με αφύπνισε ότι όπ, δεν είναι τώρα μαθητεία μόνο εδώ πέρα. Εδώ πέρα υπάρχει επαγγελματική σχέση με τα πράγματα. Και λοιπόν, τι έγινε. Άρχισε να γίνουμε καλύτερος. Και τέλειωσε αριστούχος. Δηλαδή, το παιδί που θέλω να διώξουν, τέλειωσε αριστούχος. Σε πέτρωσε.